Είναι μια ιδιαίτερη συνεδρίαση η σημερινή του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά την ιστορική απόφαση του Eurogroup στις 21 Ιουνίου που έκλεισα μετάκλητα τον κύκλο των αξιολογήσεων και των μνημονίων, αλλά ταυτόχρονα έδωσε και μια ουσιαστική και οριστική λύση στο ζήτημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Και το ότι είναι οριστική η απόφαση αυτή δεν αποτελεί μόνο δική μας επισήμανση. Το σύνολο των διεθνών αναλυτών, των οίκων αξιολόγησης που αναβαθμίζουν ξανά την Ελλάδα ο ένας μετά τον άλλον, το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και των κρατών μελών της Ευρωζώνης και των πολιτικών τους ηγεσιών, αναγνωρίζουν τον ιστορικό χαρακτήρα της απόφασης αυτής. Μιας απόφασης που η Ελλάδα δικαιούταν, μιας απόφασης που αποτελεί, θα έλεγα, την ελάχιστη αναγνώριση στις θυσίες του ελληνικού λαού, θυσίες που δεν ήταν πάντοτε δίκαιες, πρέπει να ομολογήσουμε, διότι υπήρχαν πολλές φορές και λάθη και υπερβολές και αστοχίες των μνημονιακών προγραμμάτων, για τις οποίες ευθύνη έχουν οι ελληνικές κυβερνήσεις του παρελθόντος, αλλά όχι μόνο αυτές. Ευθύνη έχουν και οι θεσμοί που τα σχεδίασαν και πολλές φορές επέβαλαν την εφαρμογή τους. Τώρα όμως, και αυτό το χαρακτήρα έχει και η σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι νομίζω η στιγμή όχι να κοιτάμε πίσω, όχι να κοιτάμε το παρελθόν, αλλά να κοιτάξουμε μπροστά, να κοιτάξουμε στο μέλλον, στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα μπορεί να είναι μια ελπιδοφόρα μέρα, διότι εξασφαλίσαμε συγκεκριμένα μέτρα για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, που η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να ανακτήσει μια σταθερή και αυτοδύναμη πρόσβαση στις αγορές χρήματος.